Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή ήχη του Θεού, σε μια γιορτή ανάπτυξης τοπικών προϊόντων με Κάτρασιά και Τυριά της Αρκαδίας. Ο Δήμος Τρίπολης, με την υποστήριξη του Europe Direct Πελοποννήσου και του οργανισμού Growth Hub, διοργανώνει τη σημερινή γιορτή για να μάθουμε, να δοκιμάσουμε και να εμπιστευτούμε τα ιδιαίτερα και ποιοτικά τοπικά προϊόντα μέσα από ένα ταξίδι αρωμάτων, γεύσεων και γνωριμίας με την αρκαδική ινική ιστορία. Η νοπαραγωγή της Αρκαδίας είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τοπικές ποικιλίες, τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και να μας ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές και διαφορετικές συνθήκες της περιοχής, τις τεχνικές επεξεργασίας, αλλά και το ανάγλυφο του εδάφους που κάνουν τον αρκαδικό ίνο ξεχωριστό. Στον χώρο της Παμπελοποννησιακής Έκθεσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Γεύσεις Αρκαδίας, γιορτή ίνου και τυριού». Όσοι βρέθηκαν στο χώρο της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να δουν, να μάθουν και να δοκιμάσουν τα εκλεκτά προϊόντα της Αρκαδικής Γης. Συμμετείχαν σε μια γιορτή γεύσεων και αρωμάτων με σκοπό την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Τρίπολης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν διάφορες επιχειρήσεις της Αρκαδίας, οινοποιία και τυροκομεία. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά καταρχάς για τις μέρες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Μια ιδιαίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψινη. Φέτος, όπως θα έχετε παρατηρήσει όσοι επισκεφτήκατε την έκθεση, η έκθεση της Στεγέας είναι στην κατεύθυνση της στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο μαζί και με το Δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο, την Περιφέρεια, με σκοπό να ενισχυθεί και η έκθεση, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια πορεία θα έλεγα φθήνουσα, αλλά και για να μπορέσει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας και όχι μόνο της περιοχής μας, ολόκληρης της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά που η έκθεση είναι αφιερωμένη στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ο Δήμος Τρίπολης πήρε την πρωτοβουλία και συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, ο κύριος Χασάπης, να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση που σκοπό έχει, όπως είπε και η Ιωάννα Ιρούση, η οποία είναι στους συνδιοργανωτές με την Growth Hub εταιρεία, όπως και το Europe Direct είναι στους συνδιοργανωτές, να διοργανωθεί απόψε αυτή η εκδήλωση που σκοπό έχει την παρουσίαση τοπικών προϊόντων, τοπικών παραγωγών κρασιού αλλά και πυροκομικών προϊόντων, να τα γνωρίσουμε, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να τα προβάλλουμε, γιατί όπως είπαμε ο στόχος είναι να προβληθούν τα τοπικά μας προϊόντα. Σε μια εποχή που ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πέραν των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τα έχουμε πει πολλές φορές και δεν θέλω να κουράσω, τα επαναλάβω, φέτος αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ουσιαστικά επιβίωσης που είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας. Άρα οι ανάγκες που έχουν είναι πολύ μεγαλύτερες. Η κλιματική κρίση φαίνεται ότι επηρεάζει και την περιοχή μας και την επηρεάζει σοβαρά. Άρα οι ανάγκες που έχουν είναι μεγαλύτερες. Επομένως και η προσπάθεια πρέπει να γίνει από όλους τους θεσμικούς φορείς και από το Δήμο Τρίπολης, όσο άπτεται στις αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος Τρίπολης, η Δήμη γενικώς, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν γίνεται η απόψινή εκδήλωση. Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε ακριβώς τους τοπικούς παραγωγούς, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, γιατί όπως είπα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Και θα μου επιτρέψετε να πω και μια κουβέντα ακόμη και δεν θα καθυστερήσω για να μιλήσουν, παρουσιάσουν τα προϊόντα, ότι όπως έχουμε πει και το έχω πει αρκετές φορές, για μας το Δήμο Τρίπολης, ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικότερος πυλώνας τοπικής ανάπτυξης. Και αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, δεν επιβιώνει και ο Δήμος Τρίπολης, δεν επιβιώνει η πόλη, δεν επιβιώνει ο Δήμος συνολικά. Άρα είναι, θα έλεγα, ζήτημα ζωής και θανάτου να στηριχτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται. Η πολιτεία εδώ θα πρέπει να βάλει πλάτη πολύ περισσότερη και βέβαια και η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τα επιμελητήρια όλοι για να μπορέσουν να στηριχθούν οι αγρότες. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνοπαραγωγούς που βρίσκονται σήμερα εδώ και μας προσέφεραν τα κρασιά τους και που άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Τρίπολης να υποστηρίξουν αυτή την εκδήλωση.
Η σειρά των παρουσιάσεων των ηρωπαραγωγών επλέχθηκε να γίνει με αλφαβητική σειρά και φυσικά να μην ξεχάσω να αναφέρω και την οικογένεια Μπαζιωτάκη που μας χορήγησε τα τυροκομικά προϊόντα και που πάντα στηρίζει τις δράσεις μας, καθώς θα δοκιμάσετε τα τυριά του σε λίγο. Πρώτα θα σας παρουσιάσουμε το Πελοτεμάχιο 211. Το Πελοτεμάχιο 211 βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της Μαντινίας με 675 μέτρα υψόμετρο. Στόχος τους είναι να παράγουν ένα προϊόν φυσικό, ποιοτικό και πιστοποιημένο βιολογικό. Μότο τους, αυτός που λένε οι γνώστες του κρασιού, τα μεγάλα κρασιά γίνονται στα μπέλη. Κυρία Μπέση Κουμαρέλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερως στο Δήμο Τρίπολης, που σε συνεργασία με την Growth Hub και την Europe Direct μου δίνει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω τα δικά μας κρασιά, τους δικούς μας ίνους, οι οποίοι γίνονται με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα και είναι ένα προϊόν που αγαπάμε όλοι. Οι ίνοι αυτοί καλλιεργούνται στην Αρκαδική γη. Το Πελοτεμάχιο 211 βρίσκεται στους πρόποδες του Μενάλου, στο 675 μέτρα υψόμετρο, το αμοργυλώδες έδαφος της περιοχής. Το μικροκλίμα, η δροσερή άβρα του Μενάλου, συν τη βιολογική καλλιέργεια που εφαρμόζεται, μας δίνει πρώτης ποιότητος στα φύλλα. Φροντίζουμε πάρα πολύ και την ώρα της συγκομιδής να διατηρήσουμε το αρωματικό και το γευστικό προφίλ της ποικιλίας. Η τεχνική υνοποίηση που χρησιμοποιούμε είναι τέτοια ώστε να διατηρήσουμε όλη τη μαγεία της ποικιλίας του μοσχοφύλλερου, που μοσχοφύλλερο από τη λέξη του σημαίνει κάτι αρωματικό. Είναι μια ευγενής ελληνική ποικιλία που προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε και να δείξουμε όλο το αρωματικό τους προφίλ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου το Δήμο Τρίπολης και εννοείται όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι σημαντικό να φαινόμαστε κι εμείς, ειδικά ως πιο μικρή απελογή. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το μότο μας. Όπως βλέπετε είναι τρεις γενιές και όμως ακόμη πειραματιζόμαστε. Γιατί αυτό λοιπόν? Αρχικά και οι δύο μου γονείς προέρχονται από αγροτική οικογένεια. Φυσικά οι παππούδες δεν καλλιεργούσαν μόνο αμπέλια, είχαν και σιτηρά, πατάτες, αχλάδια. Αλλά με τη σειρά τους οι γονείς μου, καθώς ενώθηκαν εις γάμον κοινωνία, αποφάσισαν ότι η αμπελοκαλλιέργεια είναι αυτή που έχει κερδίσει την καρδιά τους. Και έκαναν ένα focus στο μοσχοφύλλερο. Οπότε και σαν τρίτη γενιά, εγώ και η αδερφή μου βάζουμε το δικό μας λιθαράκι. Γενικότερα εγώ πιστεύω στις ομάδες και ουσιαστικά και σαν είναι παραγωγή προσπαθούμε να δημιουργούμε ομάδες και έχουμε φτιάξει και τους Mandinians, για τους οποίους θα μιλήσει και περισσότερο αργότερα από το κτήμα Παναγόπουλου η Μαριλένα ως αντιπρόεδρος του ΔΟΣΟΥ. Και εμείς τι κάναμε σαν ομάδα? Η αδερφή μου που κρύβεται κάπου εκεί πίσω, Φωτίνη Βερβενιώτη, σπούδασε διεθνείς σχέσεις και οργανισμούς. Οπότε, ποιος άλλος είναι πιο κατάλληλος από το να μας δημιουργεί και να μας διορθώνει τα κείμενα για προωθητικές ενέργειες? Και είναι και η νονά του Ροζέ μας, του Ροδονίτη, καθώς ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα πέτρωμα που έχει πάρει το όνομά του από το χρώμα των ροδαλών ρόδων, όπως αυτό είναι και το τυπικό άρωμα του Ροζέ μοσχοφυλλερού μας. Οι αμπελώνες της οικογένειας Μπισμπίκου χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την παρούσα πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης, που έχει σκοπό να ενισχύσει την ελληνική επιχειρηματικότητα στον χώρο του ίνου. Οι αμπελώνες μας βρίσκονται στη μαρτυρία Τεγέας, κοντά στη λίμνη Τάκα. Ξεκινήσαμε την αμπελοκαλλιέργεια πριν 30 χρόνια, όταν ο 29χρονος σήμερα αδερφός μας Κωνσταντίνος έκανε τα πρώτα του βήματα και ίσα που χωρούσε στις λακκούβες που τότε ανοίγαμε για τη φύτευση των πρώτων αμπελιών. Φυσικά πάντα με βοηθό τον ακούραστο παππού μας μέχρι και πριν ένα χρόνο. Η ποικιλιακή τους σύνθεση περιέχει την ερυθροπή ποικιλία μοσχοφύλλερο και την ερυθρή μερλό. Καλλιεργούνται με την επίβλεψή μου ως γεωπόνος, αλλά και με την παράλληλη καθοδήγηση συναδέλφων γεωπόνων της περιοχής,
έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι λιγότερες παρεμβάσεις σε φυτοφάρμακα. Εφαρμόζεται επίσης μηχανική καταπολέμηση των ζυζανίων, χωρίς την χρήση επικίνδυνων συσκευασμάτων. Οι στρεμματικές μας αποδόσεις είναι χαμηλές, γι' αυτό και το παραγόμενο προϊόν είναι ψηλής ποιότητας. Ο λευκός μας ίνος είναι ξηρός και παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας μοσχοφύλερο, ενώ ο ροζέ και ερυθρός, επίσης ξηροί ίνοι, παράγονται από την ποικιλία μερλό με διαφορετική υνοποίηση. Για εμάς το κρασί, τρίγος και υνοποίηση, είναι οικογενειακή υπόθεση, συνδυάζει την αγάπη και την καλλιέργεια της γης, τη φροντίδα, το μεράκι και το πάθος της δημιουργίας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι από τις δράσεις, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε μια δράση τέτοια και ελπίζω να υπάρχουν πολλές επόμενες με πολύ περισσότερη προσέλευση και πολλά περισσότερα ενοπία για να μιλήσουμε και από την πλευρά μας. Γιατί λοιπόν κάνουμε σήμερα αυτή τη δράση που έχει σαν μότο να το πω ίνος και τυρί. Γιατί εδώ στην Αρκαδία, αν κάποιος μιλάει για κρασί, ονομάζει τη Μαντινία, χωρίς να αφήνω έξω εννοείται την Τεγιά, που είναι και αυτό μέρος της Μαντινίας. Άσχετα αν εμείς διαχωρίζουμε αρχαία Μαντινία και αρχαία Τεγιά. Λοιπόν, η Μαντινία λοιπόν είναι γνωστή για το μοσχοφύλερο. Αυτό είναι το σταφύλι που είναι POP στην περιοχή μας. POP σημαίνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Μπορεί οι μοσχοφύλερα τώρα να καλλιεργούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά το κλίμα που έχει εδώ η Μαντινία, δηλαδή το ότι τώρα έχουμε σκάσει από τη ζέστη και σε 2-3 ώρες θα παγώνουμε και μετά θα θέλουμε ζακέτα, αυτό δεν υπάρχει αλλού. Το μοσχοφύλερο έχει προσαρμοστεί τόσο καλά σε αυτό που όταν εμείς ξέρουμε ότι θα πάμε να δοκιμάσουμε ένα μοσχοφύλερο, πάντα θα έχει λίγο τσιμπημένη την οξύτα.